σε θάλασσα και τη καλή σε πέρα και τη καλή σε πέρα. Ποιος άλλος θα μπορούσε να τα πει αυτά τα τραγούδια πιο ωραία από τον Αλέξη? Ο Αλεξίκων. Ο Αλέξης. Ακούγονται πάρα πολύ όμορφα και εκφράζουν πόνο. Θέλουμε να τα ακούμε για να μας θυμίζουν εκείνα τα μαύρα χρόνια. Εμείς θέλουμε να τα θυμόμαστε για να μην τα επαναλάβουν κάποιοι άλλοι και ξαναβρεθούμε σε τέτοιες δύσκολες στιγμές. Είναι η μουσική μας παράδοση όπου αποτυπώνονται κάποιες αλήθειες και εμείς οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε και να την υπερασπίσουμε. Μεταλαμπαδεύοντας στις επόμενες γενιές. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά επειδή και αυτό που θα αναφέρω τώρα, αγώνα ζωής είναι και αυτό, Κατερίνα, και εσύ ξέρεις καλύτερα, μια που είσαι δίπλα μου, να το αναφέρουμε. Είναι από το Κέντρο Μονοδοσίας του Δήμου Νεάπολης και Σικαιών. Πότε γράφει εδώ? Αρχίζει τις 28 Μαΐου μέχρι τις 3 Ιουνίου. Ναι. Να πούμε ότι ο σύλλογός μας είναι ενεργό μέλος, υπάρχουν πάρα πολλά μέλη του Δήμου Σικαιών, ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Και καλό είναι, όλους. Ναι. Καλό είναι να έρθουν κι άλλοι, να προσθεθούν, γιατί το αίμα είναι πολύτιμο και οι μέρες μας είναι δύσκολες, ο κόσμος ταξιδεύει. Μόνο όταν το χρειαζόμαστε, τότε θυμόμαστε. Αρρώστιες υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολλές. Ναι. Και όπως είπες, μόνο όταν το χρειαζόμαστε, τότε θυμόμαστε και λέμε ότι πρέπει και εμείς να είμαστε εθελοντές. Καλό είναι όσοι μπορούν και είναι υγιείς να δίνουν λίγο από το αίμα τους. Νομίζω δεν θα στερηθούν τίποτε. Το αίμα αναπληρώνεται, ο οργανισμός το αναπληρώνει. 5 λεπτά από το χρόνο μας. 5 λεπτά είναι. Αν αισθανθείς όμως, όταν δίνεις όμως τη χαρά που αισθάνεσαι, είναι απερίγραπτη. Ότι τη χαρά της προσφοράς, αυτό το οποίο προσφέρεις, γιατί προσφέρεις ζωή. Mm-hmm. Προσφέρεις ζωή σε έναν ο οποίος το έχει ανάγκη τη συγκεκριμένη στιγμή. Έτσι. Πριν σας αφήσω όμως και με αφήσετε μάλλον, γιατί εγώ θα συνεχίσω την εκπομπή, αλλά πριν φύγετε από κοντά μου, θα ήθελα, αν θέλετε να μας πείτε κάτι παραπάνω, αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι στα προηγούμενα που είπατε. Ας πει κάτι άλλο. Εγώ θα πω για το λίγο οργανωτικό των συλλόγων. Ναι. Καλούμε όλους τους συλλόγους και τους καλλιτέχνες φυσικά στην πλατεία στο τέλος σε 6,5 ώρα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε τη μετάβασή μας προς την Αγία Σοφία, όπου θα γίνει ένα τρισάγιο. Μετά θα συνεχίσει, δεν είπαμε και τον ομιλητή. Ναι, το πούμε. Και θα γίνει όλη η εκδήλωση, θα ακούσουμε τους ομιλητές μας και μετά θα ξεκινήσουμε για την πορεία για το τουρκικό προξενείο. Ναι. Άρα μαζευόμαστε, ναι, να βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Εκεί είστε με τα λάβαρα των συλλόγων. Τα παιδιά με τις φορεσιές τους και οι καλλιτέχνες. Και τραγουδώντας, ανεβαίνουμε προς την Αγία Σοφία. Θα πάμε προς την Αγία Σοφία. 6,5 ώρα όλοι σύλλογοι με τα λάβαρα στην πλατεία Αριστοτέλους. Έρχεται η πομπή, φτάνει στην πλατεία Αγία Σοφίας. Γίνεται το τρισάγιο στο μνημείο γενοκτονίας, το οποίο είναι μέσα στην πλατεία Αγία Σοφίας. Ήμουνα πριν 10 μέρες στον Πόντο, φρόντισα, έφερα χώμα από το Σεϊτάντερεσί της Αμψούντας για το σκοπό αυτό. Και μετά την επιμνημόσυνη δέση του Τρισάγιο θα αρχίσει η κεντρική εκδήλωση, όπου ο μιλητές είναι για φέτος. Είχε χρεώσει η Παμποντιακή Ομοσπονδία, διατηρώντας τον πύχη ψηλά των ομιλητών, να δώσει τη σκυτάλη του ομιλητή στο Μιχάλη του Χαραλαμπίδη. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Μιχάλης του Χαραλαμπίδης είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε το όλο θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας. Το 1994 δεν υπήρχαν πολλές φωνές που μιλούσαν για γενοκτονία. Και κακά τα ψέματα, μπορεί να ήταν επιθυμία και να βάλαν την υπογραφή τους Έλληνες βουλευτές ποντιακής καταγωγής και όχι μόνο, γιατί μέσα στον πίνακα αυτών που υπέγραψαν το θέμα για την αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας ήταν και μη ποντιακής καταγωγής. Αλλά πολλά οφείλουμε για αυτήν την ενέργεια στο Μιχάλη του Χαραλαμπίδη. Έτσι λοιπόν θα είναι ένας εκ των δύο ομιλητών ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης και ο δεύτερος ομιλητής είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο κύριος Δραφτάκης, γερουσιαστής. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και μετά τις ομιλίες, το καθιερωμένο Πάρθενη Ρωμανία, mm-hmm. από τους καλλιτέχνες μας, και θα ξεκινήσει η πομπή για το τουρκικό προξενείο. Ναι. Όπου θα θυροκολλήσουμε το ψήφισμα. Ναι. Βλέπουμε στις οθόνες μας κάποια από τα πλάνα. Αυτά που κάθε φορά που τα βλέπουμε ματώνει η ψυχή μας. Είναι πλάνα του ξεριζωμού. Και φυσικά πόσες ακόμα εικόνες οι οποίες είχαν αποτυπωθεί στις καρδιές αυτών που τα ζήσανε. Εμείς τα βλέπουμε μόνο στις οθόνες μας. Όταν όσοι μάλλον έχουν αφηγήσεις δικών του ανθρώπων, ξέρουν, δικών μας ανθρώπων έχουμε αφηγήσεις πολλές από τους παππούδες, τις γιαγιάδες μας. Ξέρουμε πόσο πολύ βασανίστηκαν, τι έχουν περάσει, πώς έφτασαν μέχρι εδώ, με τι, μέσα από ποιες κακοχίες. Ήμασταν η τυχερή γενιά. Γνωρίσαμε παππούδες και γιαγιάδες ναι. που μας αφηγήθηκαν αυτά εδώ τα βιώματα, τα ζήσανε mm-hmm. αυτοί, ήρθαν από εκεί. Ναι. Και ξέρουμε, εμείς τουλάχιστον, είμαστε αυτοί οι μάρτυρες των όσων διηγήσεων περιήλθαν σε εμάς. Ναι. Και γνωρίζουμε και ποιους χάσαμε εκεί, ποιους αφήσαμε εκεί. Έτσι, ξέρουμε και τα σπίτια τους, ξέρουμε, πηγαίνουμε, προσκυνάμε ακόμη, έτσι δεν είναι. Αυτό, εσείς βέβαια, για την Κατερίνα δεν μπορώ να μετρήσω το πόσες φορές έχει πάει, αλλά... Και ο Στάθης. Και ο Στάθης, ναι. Απλά αντάλαβα. Πρέπει, εγώ έχω την εντύπωση ότι, ίσως το είχα πει και την άλλη φορά που σε είχα φιλοξενήσει η Στάθη, Κώστα, καλό είναι κάποιες φορές να γυρνάμε στο στούντιο και να ξαναεπιστρέφουμε, αν θέλετε. Νομίζω ότι σου είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι κάπως αργήσαμε δυστυχώς να ξεκινήσουμε αυτό το θέμα της αναγνώρισης. Δηλαδή όσο εκείνοι ζούσαν οι παλαιότεροι, μακάρι να υπήρχε κάποιος προτεργάτης ο οποίος θα ξεκινούσε τότε αυτή τη διαδικασία και να γινόταν... Αν θυμάμαι την... Πάλι πέρσι τέτοιες μέρες ναι. ήταν, δύο μέρες πριν την γενοκτονία ήταν την εκδήλωση της γενοκτονίας. Ήμουν πάλι εδώ, μου είχες φιλοξενήσει. Mm-hmm. Και νομίζω σου είχα δώσει την απάντηση ότι, και εμένω σε αυτό, ότι δεν είναι αργά. Όχι ότι αυτό. Δεν είναι αργά. Όντως ότι αργήσαμε, αλλά εκείνη η πρώτη γενιά είχε να αντιμετωπίσει άλλα προβλήματα. Βιοποριστικά προβλήματα. Σίγουρα. Όχι σίγουρα. Να δημιουργήσει, έπρεπε να ζήσει. Σίγουρα. Παρ' όλα αυτά έζησε ναι. και δημιούργησε όμως. Σίγουρα. Και όχι μόνο δημιούργησε, έχτισε την Ελλάδα. Και εδώ τώρα με τσίγκλησες και κάνοντας εγώ την αυτοκριτική μου, επειδή μετέχω και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας. Ναι. Της Διεθνούς Συνομοσπονδίας, ό,τι κάνει η Παμποντιακή Ομοσπονδία. Είμαστε απερίγραπτοι σαν Διεθνή Ομοσπονδία. Σαν Διεθνή Ομοσπονδία. Συνομοσπονδία, συγγνώμη. Δεν έχουμε κάνει τίποτε. Είμαστε 3,5 χρόνια ναι. και τον πύχη της αναγνώρισης, της διεθνούς αναγνώρισης γενοκτονίας τον έχουμε πολύ πολύ χαμηλά. Πολύ πολύ χαμηλά. Εγώ δεν ξέρω στο 7ο συνέδριο τι θα πάω να απολογηθώ σε αυτούς που με στείλανε να υπηρετήσω αυτόν τον θεσμό μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας. Όταν έχουμε 77 σελίδες ψηφίσματα και προτάσεις του 6ου Παγκόσμιου Συνεδρίου, που σκοπός του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Συνομοσπονδίας είναι η υλοποίηση των αποφάσεων και των προτάσεων του Παγκοσμίου Συνεδρίου ναι, Ποντιακού Ελληνισμού. Ναι. Εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτε. Ναι. Τίποτε. Ναι, όμως σε ποιους ρίχνεις ευθύνες? Στο Διοικητικό Συμβούλιο. Α. Και φυσικά, εγώ έχω τις ευθύνες μου, αλλά εγώ mm-hmm. ας ανατρέξει ο καθένας στα πρακτικά. Το συνεδριάσω. Ευτυχώς όλα υπάρχουν. Σε κάθε Διοικητικό Συμβούλιο, το μόνο που φωνάζω κατήντησα γραφικώς. Να μιλάω για αυτά τα θέματα. Αλλά ποτέ δεν πιάσαμε κανένα θέμα από αυτά τα θέματα του 6ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Ποντιακού Ελληνισμού. Η μόνη η οποία κυνηγάει το θέμα της γενοκτονίας είναι η Παμποντιακή Ομοσπονδία. Με τα λύπης μου το λέω. Με χαρά, γιατί είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας, αλλά μετέχω και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας. Και δεν έχουμε κάνει τίποτε. Εγώ επειδή δεν είμαι στα διοικητικά και δεν γνωρίζω εκ των έσω το θέμα. Να το μπερδέψουμε. Τι? Το Διεθνές Συμβούλιο δεν έχει κάνει. Ναι, κατάλαβα. Της Συνομοσπονδίας. Όλων των ομοσπονδιών του κόσμου. Ναι. Εγώ δεν έχω παρά να δεχτώ τα όσα λέτε, γιατί δεν γνωρίζω
πάρα πολλά πράγματα. Το μόνο που κάνω είναι το καθήκον μου, νομίζω, απέναντι στους προγόνους μου, το να συμμετέχω σε αυτές τις συναντήσεις, συγκεντρώσεις, από όποια πλευρά και αν γίνονται. Εγώ δεν μετράω από πού γίνεται. Ναι. Είναι ένα μνημόσυνο που πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Πρέπει να είμαστε εκεί. Αύριο όλοι στην πλατεία Αγίας Σοφίας. 7.30 ώρα. Ναι. Για να τιμήσουμε όλους τους νεκρούς μας, αλλά και ο καθένας ξεχωριστά τον δικό του νεκρό. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Όποιος νιώθει την ευθύνη απέναντι σε αυτούς που φύγανε, γιατί και είναι φυσικά κρίμα που οι δικοί μας έφυγαν χωρίς να αναγνωριστεί η γενοκτονία. Δηλαδή δεν νιώσανε τη χαρά της αναγνώρισης και τη χαρά του να τους ζητήσει κάποιο συγγνώμη για τα δεινά που περάσανε. Και πολλές φορές όταν έτσι θυμάμαι τη γιαγιά και τον παππού και συγκινούμε και τώρα ακόμα, λέω πόσο άδικο ήταν για αυτούς τους ανθρώπους. Περάσανε ό,τι περάσανε και μια συγγνώμη από κανέναν δεν ακούσανε. Εμείς πρέπει αυτή τη συγγνώμη να την εκμεύσουμε από τους γείτονες. Αυτό διεκδικούμε. Άλλωστε γι' αυτό και ασχολούμαστε. Ναι. Αυτό είναι ο σκοπός. Έλεγα στην Κατερίνα προηγουμένως, παρόλη την κούραση, φεύγω από τη δουλειά μου και για να κάνω όλα αυτά εδώ, δεν με κουράζει. Πίστεψέ με, με ξεκουράζει αυτό το οποίο κάνω, παρόλο που γίνομαι κομμάτια. Mm-hmm. Γιατί επιτελώ το χρέος μου απέναντι στη ράτσα μου. Αυτό αισθάνομαι ότι κάνω. Mm. Και είπες για τα ακούσματα από τις γιαγιάδες. Εμένα μου έρχεται τώρα στο νου οι διηγήσεις της γιαγιάς μου και του παππού μου. Ο παππούς μου έμεινε ένα χρόνο από ότου έφυγε όλη η οικογένεια στη Σαψούντα, ψάχνοντας το κοριτσάκι του 1,5 ετών. Mm-hmm. Και φυσικά δεν βρέθηκε ποτέ. Έτσι. Και ο παππούς μου έχασε τον αδερφό του και φυσικά δεν βρέθηκε. Όλοι αυτοί τι γίνανε. Πέρα από τον προπάπο, πιστεύετε, τον οποίο σφάξανε στο Τσιμπούσχαναρί, ναι, στην τέταρτη πορεία θανάτου. Ναι. Και αφού το αναφέραμε, πιστεύετε ότι όλα αυτά τα παιδάκια χαθήκανε? Όχι, όλα τα παιδάκια αυτά. Μία πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι 10.000 τουλάχιστον παιδιά, ναι, από αυτά τα οποία κατέληξαν σε ορφανοτροφία υιοθετήθηκαν στην Αμερική. Άλλα υιοθετήθηκαν εκεί, άλλα μείνανε στον Πόντο και μεγαλώσαν εκεί και πολλές φορές πηγαίνοντας βλέπετε σας ότι σας πλησιάζουν και μας πλησιάζουν και μας μιλούν στην ποντιακή διάλεκτο. Όλοι γνωρίζουμε στην ευρύτερη περιοχή της Τραπεζούντας, mm-hmm, και εκεί έγκυται το θέμα των ποντιοφόνων της Τραπεζούντας. Καταρχήν γνωρίζουμε όλοι ότι η συνθήκη της Λοζάνης προέβλεπε ανταλλαγή πληθυσμών με βάση το θρήσκευμα και όχι την εθνικότητα. Mm-hmm. Άρα όσοι ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι ήρθαν στην Ελλάδα, όσοι ήταν μουσουλμάνοι, και ας έρθει στο μυαλό μας λίγο το κρυφοχριστιανικό ζήτημα, ναι, ναι, της ευρύτερης περιοχής, να δείτε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι απέμειναν, οι ποντιόφωνοι πληθυσμοί, γνωρίζουν πλέον από πού κρατάει, ποια είναι η ράτσα τους, από πού κρατάνε. Ναι. Γι' αυτό και κρατήσαν ήθη, έθιμα, γλώσσα, άλλαξαν η θρησκεία. Γνωρίζουν όμως ότι είναι από αυτούς τους ποντιόφωνους, τους τότε κρυφοχριστιανούς που δεν είχαν δηλωθεί ως χριστιανοί για να μπορέσουν να ακολουθήσουν τους υπόλοιπους που ήρθαν εδώ στην Ελλάδα. Και έτσι είναι και ο λόγος που υπάρχει πολύ μεγάλος πληθυσμός στην ευρύτερη περιοχή της Τραπεζούντας ποντιόφωνων. Να ξανακαλέσουμε τον κόσμο έτσι με τη δική σας φωνή αύριο. Αύριο στις 7.30 ώρα στην πλατεία Αγίας Σοφίας και το ξανατονίζω. Αύριο από την πλατεία Αγίας Σοφίας εγώ δικαιολογώ να λείπουν μόνο αυτοί οι οποίοι είναι στα κρεβάτια. Και τα σωματεία 6.30 ώρα πλατεία Αριστοτέλους για να ξεκινήσουμε μαζί με τους καλλιτέχνες μας. Στην πορεία μας προς τα πάνω. Για την Αγία Σοφία. Mm-hmm. Να είστε καλά. Σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Είναι υποχρέωσή μας. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.